Τώρα πάμε στην Κομωτινή, γιατί από τις 2 Ιουλίου πιάνουν δουλειά όσοι προσελήφθησαν στο πρόγραμμα κοινωνικής απασχόλησης του Δήμου Κομωτινής. Τα 210 συνολικά άτομα θα αναλάβουν δράση στον τομέα της καθαριότητας και στη ΔΕΙΑΚ με σκοπό να καλύψουν τα κενά και τις ανάγκες στο Δήμο, που αυτό το χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Κομωτινής Μεχμέτη Νταβετζίογλου, συνεχώς αυξάνουν. Σε λίγες ημέρες ο τομέας της καθαριότητας στο Δήμο της Κομωτινής θα έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς θα φτάσει η πρώτη φουρνιά των ατόμων που προσελήφθηκαν στο πρόγραμμα κοινωνικής απασχόλησης. Συνολικά θα πιάσουν δουλειά 210 άτομα, όμως κάποια από αυτά θα πάνε και στη ΔΕΙΑΚ. Μάλιστα, το 80% των ατόμων αυτών είναι γυναίκες. Άρχισαν ήδη να κάνουν συμβάσεις. Αυτοί που κάνουν συμβάσεις έρχονται σε εμάς, τους σημειώνουμε τα ονόματα, τους σημειώνουμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα. Τι εργασίες έκαναν πιο μπροστά για να μπορούμε να στείλουμε από τις 2 Ιουλίου για καθαρισμό της πόλης, των οικισμών, της παραλίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα συμβάλλουν σημαντικά στον τομέα της καθαριότητας, καθώς οι ανάγκες αυτό το διάστημα είναι πολλές και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο. Μάλιστα, μετά τη λήξη των πεντάμηνων θα προσληφθούν και άλλα 30 άτομα με 8-μηνη σύμβαση από το Σεπτέμβριο. Δυστυχώς όμως από τα τόσα άτομα που έρχονται σε εμάς είναι 80% είναι περίπου γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς και ΔΕΙΑΚ και το πάρκο, δηλαδή αυτά που ανήκουν σε μένα, ζητάνε περισσότερο άντρες για να μπορούν να δουλέψουν τη Μυσσηνέζα. Αλλά δυστυχώς θα δούμε πόσα άτομα θα έρθουν τώρα. Υπάρχουν και άτομα που δεν έρχονται, παρά το ότι δεν έχουν υπογράψει σύμβαση. Προθεσμία λίγη αύριο. Θα έρθουν η κατάσταση των επιλαχόντων αύριο το απόγευμα και θα δούμε για να μπορούμε να συμπληρώσουμε τα άτομα που χρειαζόμαστε.